Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ βρισκόμαστε πάντα με την Ελλάδα στις κάλπες που ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να βρεθούμε προς την τελική ευθεία. Με την Κυριακή, την 21η, να περιμένει εκεί αγέροχη, αταλάντευτη, έτοιμη να μας πει ο λαός το τι ακριβώς θα κάνει για το μέλλον του, για την επόμενη τετραετία, ερωτηματικό. Μπορεί να έχουμε επαναληπτικό γύρο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, ο υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Και να σας πω κάτι, ότι ο κύριος που κάθεται απέναντί μου. Ο κύριος Μπαλάφας λοιπόν. Ναι. Ναι. Τον γνωρίζω από το 1983. Από το 1983. Κάνουμε και πρόσκοποι μαζί. Επομένως θα είμαι πολύ χαρούμενος να τον δω να υπάρχει ο ίδιος στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Αμοιβαία. Ως παλιός κοινοβουλευτικός λοιπόν, ο κύριος Κακλαμάνης. Κύριε Μπαλάφα, καλώς ήρθατε, υποψήφιος βουλευτής στη δεύτερη Αθηνών. Έτσι δεν είναι? Να είστε καλά και ευχαριστώ για τον κύριο. Όχι, να λέμε τον τομέα. Βόρειος τομέας. Όχι βόρειος. Νότιος. Νότιος τομέας. Νότιος τομέας. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Γιώργος Φραγκίδης, υποψήφιος βουλευτής του Κιλκής με το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Φραγκίδη, καλώς ήρθατε. Ελάτε, κύριε Φραγκίδη. Μας ακούτε? Αποκαθιστούμε με τον κύριο Φραγκίδη την επικοινωνία, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Θα την βγάλουμε την επικοινωνία και ο κύριος Γιάννης Δελής, υποψήφιος στην πρώτη Θεσσαλονίκη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μας ακούτε εσείς, κύριε Δελή? Καλησπέρα σας, κύριε Υποφάντη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Έτσι. Άλλη μια προσπάθεια στον κύριο Φραγκίδη. Κύριε Φραγκίδη, ελάτε. Καλησπέρα, μπράβο. Δεν σας ακούω όμως. Δεν με ακούτε. Δεν μας ακούει ο κύριος Φραγκίδης, παρακαλώ πάρα πολύ από το κοντρόλ. Τώρα μας ακούτε? Τώρα σας ακούω. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Φραγκίδη, σας καλωσορίσαμε. Ξεκινάμε την κουβέντα μας αμέσως, να μην χάνουμε χρόνο καθόλου. Καλά. Καλησπέρα. Κύριε Κακλαμάνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή διακαναλική συνέντευξη ότι δεν έχει στο σύστημα της απειλής ανολικής να πει σχεδόν τίποτα με τον τρίτο που θα μπορούσε ενδεχομένως να σχηματίσει μια κυβέρνηση από την πρώτη, έτσι όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Γιατί είναι τόσο απαγορευτικό αυτό να μιλήσετε με το ΠΑΣΟΚ και κίνημα αλλαγής? Είχατε συνεργασίες στο παρελθόν. Ελάτε να σας ακούσω. Καταρχήν να υπενθυμίσω σε όσους μας βλέπουν και μας ακούν ότι ακόμη και τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την απλή αναλογική δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανένα. Άρα το να μην θέλει η Νέα Δημοκρατία καταρχήν, που ήταν και είναι πάντα υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής, δεν αποτελεί έκπληξη. Η έκπληξη είναι η μη συνεννόηση μεταξύ των άλλων κομμάτων. Βεβαίως, κατά κύριο λόγο, κύριε Υποφάντη, αυτό οφείλεται στις υπερβολικές και κατά την άποψή μου πολιτικά απαράδεκτες αξιώσεις και προϋποθέσεις που βάζει το ΠΑΣΟΚ. Και κυρίως σε κάτι που συμπίπτουμε, είναι και το μόνο θέμα στο οποίο συμπίπτουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης ο Μπαλάφας θα τα πει, που είναι ότι ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι είναι ενάντια στη βούληση του ελληνικού λαού. Δείτε, κάνω μια παρένθεση, τι συνέβη εχθές στην Τουρκία. Οι λαοί ψηφίζουν και ηγέτες, δεν ψηφίζουν μόνο κόμματα. Το κόμμα έχουν διαφορετικό σύστημα όμως στην Τουρκία, έτσι άσχετα, είναι. Αλλά προσέξτε, το κόμμα του Ερντογάν για τη Βουλή πήρε 34%. Ναι. Και ο ίδιος πήρε 49%. Άρα δεν ψηφίζει ο κόσμος μόνο κόμμα, ψηφίζει και τον ηγέτη του κόμματος και αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Άρα το να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι για να συζητήσω με τη Νέα Δημοκρατία προϋπόθεση είναι να έχει δεχθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν θα είναι ο πρωθυπουργός, αυτό το θεωρώ ότι είναι και αντικοινοβουλευτικό θεσμικά και ταυτόχρονα είμαι εναντίον των δοτών πρωθυπουργών, κύριε Υποφάντη. Ναι, δηλαδή... Ήμουν πάντα, όταν ο κύριος Παπαδήμος έγινε πρωθυπουργός. Ο κύριος Παπαδήμος είναι μια εξαίρετη προσωπικότητα. Εγώ όμως δημόσια βγήκα και αντιτάχθηκα σε αυτό, έτσι, διότι δεν πιστεύω στους δοτούς πρωθυπουργούς. Μα ήταν μια λύση ανάγκης για να πάει λίγο παρακάτω η χώρα εκείνο το διάστημα. Δεν μπορούσε να υπάρχει από το πολιτικό σκηνικό μια απάντηση. Μπορούσε να είναι πολιτικό πρόσωπο, υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Ένα όχι στη συνεργασία έχει δεχτεί το ΠΑΣΟΚ, θα λέγαμε. Ο κύριος Φραγκίδης θα μας απαντήσει αργότερα, από τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο, ναι, η δεύτερη πρόσκληση που έχει γίνει, κύριε Μπαλάφα, από τον κύριο Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και εδώ βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει όχι μια απάντηση
όχι από τον κύριο Ανδρουλάκη. Τελικά, γιατί κάνατε αυτόν τον νόμο της απλής αναλογικής, εφόσον δεν μπορεί να υπάρχει μια συγκέντρωση κομμάτων να συνεργαστούν και να προχωρήσει η χώρα? Ελάτε να σας ακούσουμε. Καταρχήν, μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Ανάμεσα στην παραμονή των εκλογών. Να σου πω τι εννοώ. Τι ξέρετε, τι ξέρετε. Ανάμεσα στην παραμονή των εκλογών και στην επομένη των εκλογών, όπως έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν, μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Οι εκλογές. Οι εκλογές θα δώσουν τα αποτελέσματά τους, ναι, και ο καθένας μας θα είναι σοφότερος, πιο προσγειωμένος, πιο ρεαλιστής. Και η δική μας εκτίμηση είναι ότι από τις εκλογές αυτές, η δική μας εκτίμηση, ναι, είναι ότι θα είναι δύσκολος ο αγώνας φυσικά. Θα έρθει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μπορέσει, αυτή είναι η πάγια θέση μας, γι' αυτό υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε την απλή αναλογική, που είναι το δικαιότερο εκλογικό σύστημα κατά τη γνώμη μου, θα μπορέσει να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας ισότιμης πάνω σε ένα πρόγραμμα. Και από το, ιδιαίτερα από το debate και μετά, φάνηκε ότι υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν προϋποθέσεις προγραμματικής σύγκλησης κατά τη γνώμη μου. Με ποιους πείτε μας, τι είδατε εσείς, θα σας πω, την εμπειρία σας θέλουμε, ελάτε. Θα σας πω. Εγώ δεν μπορώ να προδιαγράψω. Εμείς θεωρούμε, δεν είμαστε αυτοί που θα αποκλείσουμε κανέναν, εφόσον μπορεί να υπάρξει συνεργασία πάνω σε πρόγραμμα. Είπαμε επίσης ότι με τα δεδομένα αυτά που προβλέπουμε θα προκύψουν από τις εκλογές, με ένα ποσοστό της τάξης του 46% περίπου, που είναι ρεαλιστικό να συγκεντρώσει το πρώτο και το τρίτο κόμμα, είναι ρεαλιστικό, λέω, να συγκεντρώσει το πρώτο και το τρίτο κόμμα, μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση με τουλάχιστον 151 βουλευτές. Το άλλο ενδιαφέρον από αυτά που είπατε και όπως το θίξατε, είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι η αδυναμία να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Μητσοτάκης. Είτε είναι η πρώτη Κυριακή, είτε η δεύτερη, η τρίτη, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Μητσοτάκης αποκλείεται να είναι αυτοδύναμος. Αν σε αυτό συμπληρώσετε ότι έχει ο ίδιος πολιτική μη συνεργασίας με κανέναν, κανείς βγάζει ορισμένα συμπεράσματα, κατά τη γνώμη μου πάντα. Εμείς επαναλαμβάνω. Μπλέξιμο για τον τόπο είναι αυτό που λέτε όμως, κύριε Μπαλάφα, αν μου επιτρέπετε. Μπλέξιμο για τον τόπο. Μπλέξιμο μεγάλο. Δηλαδή να πάμε από πρώτη σε δεύτερες εκλογές και ενδεχομένως μας λέτε και σε τρίτες εκλογές. Όχι, εγώ αντίθετα λέω εγώ. Αυτό το λέει ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς αντίθετα λέμε ότι από την πρώτη Κυριακή, το πρώτο και το τρίτο κόμμα, από την κάλπη της αναλογικής, μπορεί να συγκεντρώσουν. Άρα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, λέτε. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλάβατε. Δεν το λέτε αυτό. Και μάλιστα επειδή αναφέρατε Τουρκία, επειδή αναφέρατε Τουρκία και πολλές φορές γίνεται για αυτές τις περίφημες δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα συζήτηση, σήμερα βγήκε ο σύμβουλος, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της κυβέρνησης Καραμαλή, του Κώστα του Καραμαλή, ο Νίκος ο Καραχάλιος, θα κάνω λάθος. Και είπε οι δημοσκοπήσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα αυτή την περίοδο έχουν ένα ποσοστό απαντήσεων της τάξης του 5 με 10%. Ενώ για να είναι αξιόπιστες οι δημοσκοπήσεις, πρέπει να έχουν. Αν επιτρέπετε, κύριε Μπαλάφα. Να τα ολοκληρώσω. Ναι, ελάτε. Απλά για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Απλώς είπε ο κύριος Καραχάλιος ότι τουλάχιστον 40% πρέπει να έχουν οι δημοσκοπήσεις για να είναι έγκυρες. Και η Τουρκία επίσης. Έχουμε το τελευταίο παράδειγμα. Πέρα από την Κύπρο, τις εκλογές του 19, το δημοψήφισμα του 15 κλπ. Έχουμε την Τουρκία. Όλοι περίμεναν, ίσως και αυτοδύναμο, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι δημοσκοπήσεις, λέω, έδιναν. Αυτό δεν έγινε. Για άλλη μια φορά. Πάντως, δηλαδή, στην Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν πέσει ποτέ, έξω από όσον αφορά τον πρώτο. Ναι, αγαπητέ μου. Τον πρώτο. Ναι, αγαπητέ μου. Το 19, στις τελευταίες εκλογές. Τι έπεσαν, μας δίνανε 28 και πήραμε 32. Α, εντάξει, για τις τέσσερις μονάδες. Το δημοψήφισμα. Τον πρώτο το βρήκανε. Στο δημοψήφισμα το 15 δίνανε ότι το ναι, όπως ήταν τότε το ναι. Τον πρώτο το βρήκανε πάντως. Θα έπαιρνε πλειοψηφία. Άστε. Και το όχι πήρε 62%. Ωραία. Ο κύριος Φραγκίδης. Κύριε Φραγκίδη, βλέπουμε από τα δύο μεγάλα κόμματα μία πρόσκληση παραμένει ανοιχτή. Άλλη πρόσκληση έκλεισε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι ως τρίτος, μάλλον έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν εμπιστεύεται ο κύριος Μπαλάφας, θα έχετε κάποιο ρόλο. Για να σας ακούσουμε λοιπόν. Με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε? Ξέρετε, πολύ καιρό τώρα ακούμε με ποιον θα πάμε και με ποιον θα αφήσουμε. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι και είμαστε ξεκάθαροι εδώ και πολύ καιρό, πριν από τις εκλογές. Λέμε στον ελληνικό λαό τι ακριβώς θέλουμε και τι ακριβώς θέλουμε να γίνει. Καταρχάς, διαφωνούμε στο να συνεχίσει η Ελλάδα να κυβερνάται από αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Από κυβερνήσεις οι οποίες δεν ενισχύουν τη διαφάνεια, δεν ενισχύουν με τις πράξεις τους την εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο πολιτικό σύστημα, δεν ενισχύουν την αξιοκρατία,
κυριαρχεί πάλι η κομματικοποίηση του κράτους, όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες μέρες και προπαντός να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και κυρίως οι νέοι το πολιτικό σύστημα. Ναι. Το δεύτερο που λέμε είναι ότι απέναντι στην πολιτική και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα, τα λέμε αυτά διότι είναι δύο πρόσωπα τα οποία κρίθηκαν, δεν είναι ουδέτερα πρόσωπα, κρίθηκαν σαν πρωθυπουργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχει το διάστημα εκείνο που δίνει στον κάθε Έλληνα το δικαίωμα να μπορεί να τους κρίνει σαν πρωθυπουργούς. Το τρίτο που λέμε είναι ότι εφόσον αυτό που ζητούμε εμείς από τον ελληνικό λαό και αυτό θα φανεί μετά τις εκλογές της Κυριακής, βγει το δικό μας κόμμα ενισχυμένο με έναν διψήφιο ισχυρό ποσοστό, τότε σε εκείνη τη βάση και τότε μόνο καθόμαστε να συζητήσουμε πάνω σε προγραμματική βάση και όχι σε ανταλλαγές υπουργείων ή άλλων θέσεων την συνεργασία για τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Και είναι πολλά τα προβλήματα αυτά που έχουν σχέση με την υγεία, που έχουν σχέση με την παιδεία, με τις συντάξεις, με το... Γιατί δεν τα συζητήσατε μέχρι τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί ο αρχηγός σας το είπε χθες στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί δεν μίλησε μαζί του πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών? Μα δεν είχε καμία πρόσκληση. Ήταν μια τυχαία συνέντευξη. Τον κάλεσε δύο φορές, λέει. Ναι. Όχι. Ήταν μια τυχαία συνάντηση που έγινε μέσα στη Βουλή, ναι, και δεν υπήρξε καμία επίσημη πρόσκληση. Δεν είμαστε εμείς της αρχής ότι όταν υπάρχει ανάγκη και όταν υπάρχει πρόσκληση να μην καθίσουμε να συζητήσουμε με τα πολιτικά κόμματα. Εξάλλου, αυτό που λέμε για τις εκλογές, για μια προγραμματική συμφωνία, είναι ακριβώς αυτό, ότι εμείς θα καλέσουμε όλα τα κόμματα πάνω στο τραπέζι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης. Τι εννοείται όλα τα κόμματα, δηλαδή πιστεύετε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι μαζί και να πάτε σε μια τρικομματική συνεργασία? Όχι, δεν νομίζω έτσι. Εάν υπάρχει η θέληση να συμφωνήσουμε στην κοινή, ουσιαστική και αποτελεσματική λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, τότε μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία προγραμματική. Το ξαναλέω. Και εφόσον υπάρξει προγραμματική συμφωνία, τότε είναι λογικό ότι αυτή τη συμφωνία θα πρέπει να την εφαρμόσουν, επιτρέψτε μου τη φράση, να τραβήξουν το κάρο πρόσωπα κοινής αποδοχής. Και εκεί συζητούμε για κοινής αποδοχής. Είναι το πρόσωπο που λέγατε πριν από λίγο, κύριε Κλαμάνη. Το πρόσωπο που έχει ρόλο. Θα απαντήσετε αμέσως μετά. Απαντήσω. Να πάμε και στον κύριο Δελή. Κύριε Δελή, το χέρι το οποίο άπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας προς το Πασόκ, το άπλωσε και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Χωρίς να ξεχάσει βεβαίως ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα μπήκε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας στα τέλη της δεκαετίας του 80, προκειμένου να αλλάξει πορεία ο τόπος, όπως έλεγε. Εσείς γιατί αρνείστε να συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση προοδευτική, σε μια κυβέρνηση του δημοκρατικού τόξου, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας? Ελάτε να σας ακούσω. Πρώτα-πρώτα οφείλω μια απάντηση σε κάτι που ακούστηκε πριν από λίγο από τον κύριο Μπαλάφα, ότι τα κόμματα άλλα λένε πριν τις εκλογές και άλλα μετά τις εκλογές, γιατί λέει μεσολαβούν εν το μεταξύ οι εκλογές. Να. Μπορεί να κρίνει εξιδίων τα λότρια ο κύριος Μπαλάφας. Αυτό δεν ισχύει για το ΚΚΕ. Αυτό που λέμε πριν τις εκλογές θα το πούμε και μετά τις εκλογές. Η αξιοπιστία μας είναι δεδομένη και εγνωσμένη και γι' αυτό είναι σίγουροι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Το γνωρίζει και ο κύριος Τσίπρας και όλες αυτές οι επιθέσεις φιλίας τις οποίες τον τελευταίο καιρό... Είναι αρκετές, κύριε Δελή. Δεν αφορούν, ξέρετε, το ΚΚΕ, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και στον ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι η απάντηση του ΚΚΕ. Θα την επαναλάβω και εδώ, αν και νομίζω ότι είναι γνωστό. Απευθύνονται στην πραγματικότητα σε ένα κόσμο ο οποίος μαζικά αφήνει, εγκαταλείπει τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, τα κόμματα του κεφαλαίου, και βλέπει, καλοβλέπει, σκέφτεται, και εμείς τον λέμε να αποφασίζει και την απόφασή του να την κάνει πράξη την ερχόμενη Κυριακή, να ενισχύσει το ΚΚΕ. Ξέρετε όμως κύριε Δελή, τι σας λέει ο κύριος Τσίπρας, και το λέει ανοιχτά πλέον. Το λέει ανοιχτά στις ομιλίες του και βεβαίως στις συνεντεύξεις του αυτό το διάστημα το προεκλογικό, ότι και εσείς
θα συντελέσετε αν δεν συνεργαστείτε για μια προοδευτική κυβέρνηση με τα τρία κόμματα, ας πούμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, στο να ξαναβεί ο κύριος Μητσοτάκης στην ηγεσία και στο τιμόνι της χώρας. Δηλαδή, σας ρίχνει τον μπαλάκι με λίγα λόγια. Καλά, αυτά όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, τα ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ποιος είναι μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη το έχει απαντήσει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που έχει ψηφίσει τα μισά του νομοσχέδια. Για να μην θυμίσουμε βέβαια την από κοινού ψήφιση του τρίτου μνημονίου. Συνεπώς, αυτά ας μην τα απευθύνουν στο. Όχι, τα ακούτε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή, άμα ψάξω εδώ δημοσιεύματα, είναι συνέχεια. Ναι, βεβαίως, αλλά και ο κόσμος γνωρίζει ποια είναι η πραγματικότητα. Τώρα που βγήκε πέρα, κύριε Υποφάντη, το βλέπουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή σας. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Πονοκεφαλιάζουν πραγματικά τα κόμματα αυτά, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Ελάχιστα όμως πράγματα ακούμε για το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης. Και δεν ακούμε, γιατί το πρόγραμμα και των τριών αυτών κομμάτων είναι σε μεγάλο βαθμό κοινό. Ναι. Αποτελείται από τους άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελείται από το Σύμφωνο Σταθερότητας που είναι βασική δέσμευση στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελείται από την πράσινη μετάβαση, αποτελείται από την επενδυτική βαθμίδα. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα προαπαιτούμενα και πάρα πολύ συγκεκριμένα χαράτσια. Μάλιστα, το ίδιο βράδυ στο debate, θέλω να θυμίσω, την προηγούμενη εβδομάδα που κονταροχτυπιούνταν οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, οι ευρωβουλευτές τους στην Ευρωβουλή ψήφιζαν μαζί. Μαζί ψήφιζαν τα χαράτσια της πράσινης μετάβασης, της πράσινης ανάπτυξης. Συνεπώς, θαρώντας ότι δεν θα γίνουν γνωστά στη χώρα μας. Συνεπώς δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση, και αυτό το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, το ΚΚΕ όχι να συμμετέχει, όχι να στηρίξει, όχι να ανεχτεί, είναι σίγουρο ότι θα αντιπαλέψει με όλες του τις δυνάμεις και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή την αντιλαϊκή κυβέρνηση, η οποία είναι δεδομένο ότι θα έρθει. Κύριε Μπαλάφα, μια απάντηση από τον κύριο Δελή. Νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δελή, στον κύριο Μπαλάφα, όχι, σας λέει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε περίπτωση μια συνεργασία, μια απάντηση την οποία δίνει πολύ καιρό και ο ίδιος ο κύριος Κουτσούμπας και ο γραμματέας. Απαντώ επειδή με ρωτάτε. Ναι. Δεν θα απαντούσα διαφορετικά, δηλαδή δεν αισθάνομαι την ανάγκη, αλλά και μια και με ρωτάτε, θα έλεγα το εξής. Ότι το πρόβλημα σήμερα στη χώρα, όπως εμφανίζεται, όχι όπως θεωρητικά μπορεί ο καθένας μας να το λέει, εμφανίζεται ως εξής το πρόβλημα της χώρας. Ότι πρέπει η χώρα να απαλλαγεί από την Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτό είναι το ζήτημα. Πώς απαλλάσσετε. Με συνεργασία λέτε. Πώς απαλλάσσετε. Απαλλάσσετε, έτσι ήταν τα πράγματα. Πριν από 30 χρόνια δεν ίσχυε αυτό. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Σήμερα τα πράγματα για να φύγει ο Μητσοτάκης, που πρέπει να φύγει, είναι να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι. Χρειάζεται συνεργασία όμως, αυτό λέτε. Καταρχήν να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι πρώτο κόμμα και από εκεί και πέρα να υπάρχει φυσικά στα πλαίσια της απλής αναλογικής μια λύση. Αυτή είναι πάντα η γνώμη μου. Δεν είναι διεκδικό ότι έχω το αλάθητο. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Ας πούμε, γιατί εδώ μιλάμε ανοιχτά, ας πούμε τη δεκαετία του 80, το αντίστοιχο ήταν η ενίσχυση του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι δεν είναι? Τότε πολλοί κόσμος από την αριστερά, και το έχουμε ζήσει εμείς αυτό, πολλοί, όχι ένας και δύο, πήγε στον Ανδρέα του Παπανδρέου γιατί. Όχι γιατί συμφωνούσε πλήρως, αλλά γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν ο κύριος αντίπαλος της δεξιάς. Στην Ελλάδα, κύριε Υποφάντη, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό πληθυσμού, πλειοψηφικό κατά τη γνώμη μου, που με επικεφαλίδα τη δημοκρατία εδώ και πολλές δεκαετίες έχει πολλά κοινά στοιχεία. Μετακινήσεις σε αυτό το, ή οι συνεργασίες σε αυτό το χώρο υπήρξαν πολύ στενές. Κύριε Γκλαμάνη, αν μου επιτρέπετε. Συνεργασίες. Κύριε Μπαλάφα, πάμε στον κύριο Γκλαμάνη. Πάρα πολλά χρόνια. Γιατί να δώσει ο ελληνικός λαός μια νέα τετραετία στη Νέα Δημοκρατία, είτε στις πρώτες είτε ενδεχομένως στις δεύτερες παναλήψεις? Για ό,τι ακριβώς είδατε πριν από λίγο και είδε ο ελληνικός λαός. Τρεις σοβαροί συναδελφοί μου, και το τονίζω. Με όλη το λέγατε από πριν, λίγο πριν μπουν στο στούντιο, που λένε πολύ σοβαροί όλοι οι συνάδελφοι. Ναι. Και ο κύριος Μπαλάφας, τρεις σοβαροί συνάδελφοί μου, δεν μπόρεσαν να συνονοηθούν για να κυβερνήσουν, όπως είπαν, με προοδευτική συμμαχία. Καταρχήν, κύριε Υποφάντη, εγώ δηλώνω ότι πιστεύω στην κοινωνική δεξιά, είμαι λαϊκός δεξιός και δεν θεωρώ ότι είμαι λιγότερο προοδευτικός από το φίλο μου τον Γιάννη. Καταρχήν. Δεύτερον, άκουσα τον κύριο Φραγκίδη, ο οποίος ξυφούλκησε υπέρ της απλής αναλογικής. Μα ψήφισε το
το κόμμα του και ο ίδιος το νόμο της ενισχυμένης αναλογικής. Τώρα που έγινε αρχηγός ο κύριος Ανδρουλάκης, ανακάλυψαν τα ωφέλη της απλής αναλογικής. Να. Και ο κύριος Μπαλάφας ήταν ξεκάθαρος ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν συμφωνώ μαζί του. Δικαίωμα στο όνειρο έχουμε όλοι. Το όνειρο του ΣΥΡΙΖΑ θα σταματήσει. Πιστεύει ότι θα είναι πρώτος. Στις 7 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Γιατί σε ένα πράγμα, κύριε Ποφάντη, δεν έχουν πέσει ποτέ έξω καμία δημοσκόπηση. Στην παράσταση νίκης. Και αυτό που εκπόθηκε για την Τουρκία, ερχόμενο σε διάβασα αναλυτικά. 8 δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε Κιλιτζάρογλου, 7 λέγανε Ερντογάν και μία έπεσε μέσα. Διότι εκεί στην Τουρκία, η οποία τέλος πάντων, ας πούμε δημοκρατική χώρα, φαίνεται ότι τα κόμματα έχουν τις δικές τους δημοσκοπικές εταιρείες. Εδώ ευτυχώς έχουμε δημοκρατία και δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, ότι επειδή η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί, η μόνη ουσιαστική λύση είναι η πρόταση την οποία κάνουμε εμείς. Και πιστεύουμε ότι στις 2 Ιουλίου θα υπάρχει αυτοδύναμη μια δημοκρατία. Το ίδιο ερώτημα. Γιατί να επιλέξει μια δεύτερη τετραετία στον Αλέξη Τσίπρα, ελληνικός λαός και στον ΣΥΡΙΖΑ? Πρώτον, είναι το ζήτημα τι λέει ο καθένας μας. Τι λέει σε επίπεδο πολιτικής ατζέντας, τι λέει σε επίπεδο προγραμματικής τοποθέτησης. Έτσι δεν είναι? Σήμερα δόθηκαν τα στοιχεία, κύριε Υποφάντη, του υπροϋπολογισμού για το πρώτο τετράμινο, τα επίσημα στοιχεία. Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν λένε ότι είχαμε υπέρβαση 2,5 δισεκατομμύρια των εσόδων, σημαίνει δηλαδή υπερφορολόγηση, τα οποία φουσκώνουν τα υπερκέρδη, τα ουρανοκατέβατα κέρδη που έχει ονομάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, των εταιριών εκείνων, παρόχων, παραγωγών ενέργειας και άλλες, εις βάρος των εισοδημάτων των οικοκυριών, των λαϊκών και της μεσαίας τάξης. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή, σας λέω ένα παράδειγμα, μια υπερφορολόγηση ας πούμε, αντίθετα με μια άποψη που λέει μείωση του ειδικού φόρου. Γιατί μια νέα τετραετία λοιπόν? Πείτε μας μέσα στα επόμενα... Πρώτα απ' όλα είναι το πρόγραμμα, πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα λοιπόν. Ναι. Συνεχίζω. Ναι, ναι. Ναι, με λοιπόν εμείς, για να κλείσουμε και εμείς άλλους διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο... Επειδή ο κύριος Κακλαμάνης δεν είναι λαϊκή δεξιά. Ελάτε, γιατί δεν θα μας κόψει τον αέρα. Ούτε καν λαϊκή δεξιά, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα στο οποίο εμείς όταν λέμε αύξηση μισθών και συντάξεων, μείωση τιμών, προστασία της πρώτης λαϊκής κατοικίας, οι θέσεις... Κύριε Φραγκίδη, 30 δεύτερα για σας. Γιατί με το Πασόκ κίνημα αλλαγής στην 21η? 30 δεύτερα για σας, λέτε. Γιατί πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ, εφόσον είναι ενισχυμένο, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στο να αλλάξει αυτή η πολιτική διαδρομή που ακολουθήθηκε τα τελευταία 9 χρόνια. Ήταν μια μεγάλη χρονική περίοδος, όπου και τα δύο κόμματα εξουσίας, τα μεγάλα, είχαν κυβερνήσει για 4 και 4,5 χρόνια και κυβερνούν όπως 4 χρόνια. Μόνο που η ζωή πολιτική, κύριε Γιώργο, που δεν άρχισε το 2015. Υπήρχαν και προηγούμενα κυβερνήσεις, κάτι τρικοματικές με το Λάος κλπ. Δεν άρχισε το 2015 η πολιτική ζωή. 50 χρόνια κυβερνήσεις. Ελάτε, γιατί δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Ελάτε, κύριε Φραγκίδη, για να πάμε και στον κύριο Δελή. Ελάτε, η πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Ναι, δώστε μου και στον κύριο Δελή λίγο χρόνο. Δεν άρχισε το 2015. Κύριε Φραγκίδη, 10 δεύτερα. Σημασία έχει το τι κάνουμε σήμερα και αν υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα. Και υπάρχει ανάγκη γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, είναι τεράστια και χρειάζεται μια συνέργεια, συνεννόηση, προγραμματική κομμάτων για να μπορέσουμε να δούμε. Κύριε Δελή, 30 δεύτερα και σας και κλείσαμε. Βγαίνουν στα χρηματιστήρια και το χρηματιστήριο της ενέργειας για τα υπερκέρδη για τα οποία τώρα διαμαρτύρεται υποκριτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέσπισε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός το λειτουργήσε. Λοιπόν. Για να μην θυμίσω τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών που σκάνε κυριολεκτικά στα κέρδη οι μέτοχοι. Κύριε Δελή, καλή επιτυχία στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κύριος Φραγκίδης, υποψήφιος βουλευτής Κιλκής με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής. Ο κύριος Μπαλάφας, υποψήφιος βουλευτής στο νότιο τομέα της δεύτερης Αθήνας με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη Αθήνας. Καλή επιτυχία σε όλους και στα κόμματά σας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.